Καλησπέρα Γιάννου. Καλησπέρα Νικόλα. Λοιπόν, θα δούμε τελικά μέτρα ή θα μείνουν μόνο στα λόγια. Εάν κάποιος τρίτος, διότι παρακολουθούν και οι τρίτοι όλα αυτά που συμβαίνουν στην Κύπρο, παρακολουθεί όπως εμείς τι συμβαίνει στο κομματικό και πολιτικό σκηνικό, νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα ληφθούν μέτρα. Ακούμε την αντιπολίτευση να λέει ότι δεν είναι με την επιβολή κυρώσεων επί της Τουρκίας που θα αμυνθούμε των δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και ότι μέσα από συνομιλίες. Εγώ συμφωνώ ότι δεν είναι μόνο μέσα από τις κυρώσεις, αλλά χρειάζονται και άλλα μέτρα. Αλλά ας περιοριστούμε στην παρούσα φάση, να δούμε εάν μπορούμε ή όχι να επιβάλλουμε μέτρα. Από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει ομογνωμία και από ό,τι φαίνεται ένας τρίτος ο οποίος παρακολουθεί τις εξελίξεις και αν ήταν Ευρωπαίος θα έλεγε το εξής. Εφόσον υπάρχει αμφιβολία ως προς την αποτελεσματικότητα των μέτρων από κόμματα στην Κυπριακή Δημοκρατία, γιατί εγώ Ευρωπαίος, ο Γερμανός, ο Γάλλος ή οποιοδήποτε να έρθω σε σύγκρουση με την Τουρκία, να πληγούν τα συμφέροντά μου, εφόσον οι Ελληνοκύπροι θεωρούν ότι δεν είναι αποτελεσματική πολιτική η επιβολή κυρώσεων επί της Τουρκίας και ότι θέλουν να πάνε για συνομιλίες. Ωραία, να πάμε σε συνομιλίες. Άρα, αν μου επιτρέπεις να το επεκτείνω λίγο περισσότερο με αυτά που λες, ίσως να μην χρειαστεί καν να μας εμποδίσει και η Βρετανία. Ακριβώς. Ακριβώς όπως το λέτε. Δηλαδή, τώρα θα ψάξουμε να βρούμε αν η Βρετανία. Η Βρετανία βρίσκει συμμάχους. Δεύτερο, να πάμε σε συνομιλίες. Υπάρχει κάποιος ο οποίος πιστεύει ότι έχει αλλάξει το σκηνικό και ειδικά ο Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος ελέγχει και τα κατεχόμενα κατά τρόπον ώστε εάν πάμε σε συνομιλίες να υπάρξει μια υποφερτή λύση. Συνεπώς, εκείνο που πρωτίστως θα πρέπει να δούμε είναι το εξής. Πρώτον, πώς διαφυλάσσουμε τα εξωτερικά σύνορα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεύτερον, πώς θα βγάλουμε φυσικό αέριο ανεξαρτήτως λύσεως ή όχι, μακάρι να ξεβρεθεί η λύση. Έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε. Και τρίτον, αυτή τη στιγμή εγώ διαβλέπω ότι με όλα αυτά που συμβαίνουν στο δικό μας το στρατόπεδο, μέχρι τον Ιούνιο, γιατί οι Ευρωπαίοι να επιβάλλουν μέτρα. Εάν θέλουμε να επιβληθούν μέτρα όντως, θα πρέπει στο πλαίσιο του Εθνικού Συμβουλίου, αντί να τραβά το χαλί ο ένας του άλλου, να βρουν μια φόρμουλα, έτσι ώστε όταν πηγαίνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην Ευρώπη και ζητά κάποια μέτρα, να τον στηρίζουν και οι υπόλοιποι, όχι να λένε ότι δεν είναι αναγκαία τα μέτρα, διότι αναγκαίος είναι μόνο ο διάλογος. Συνεπώς, κατά δική μου εκτίμηση, για να μπορούμε να αποτρέψουμε ξανά τον Πορθητή, πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις, εφόσον δεν έχουμε στρατιωτική ισχύ. Και αυτές οι κυρώσεις, ακόμα και αν δεν έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τις επιβάλλει, είναι πρώτον, να αναθεωρήσουμε τη στάση μας πάνω στο εμπάρκο που επιβάλλεται πάνω στη Ρωσία, διότι δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει μέτρα επί της Ρωσίας, αλλά να μην επιβάλλει μέτρα επί της Τουρκίας, εφόσον βεβαίως εμείς θέλουμε να επιβληθούν μέτρα. Δεύτερο, δεν μπορεί να γίνεται συζήτηση για τελωνιακή ένωση και να μην λέγεται από τώρα ότι δεν πρόκειται να γίνει η αναβάθμιση, διότι υπάρχουν αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λένε ότι η Τουρκία πρέπει να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία και πρέπει να επιτρέψει το εμπόριο από την Κυπριακή Δημοκρατία προς την Τουρκία. Συνεπώς, εάν οι εταίροι δεν επιβάλλουν κυρώσεις, θα πρέπει η Κυπριακή Δημοκρατία να στραφεί εναντίον της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, διότι η Τουρκία πλήττει την Τελωνιακή Ένωση που επηρεάζει τι. Τους εμπόρους μας. Θα μπορούσε δηλαδή η τουρκική αγορά να ανοίξει για την κυπριακή αγορά ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Πάω σε αυτά που λέει η αντιπολίτευση, ιδού πεδίο δόξης λαμπρό. Δηλαδή, ένα μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης θα ήταν να ανοίξει η τουρκική αγορά στην κυπριακή αγορά ως προϋπόθεση προκειμένου να αποδείξει ο κύριος Ερντογάν ότι θέλει λύση. Έτσι, και το τρίτο είναι ότι δεν πρόκειται να γίνει η εμβάθυνση εάν η Τουρκία δεν προχωρήσει σε αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως οι αποφάσεις του Συμβουλίου λένε. Συνεπώς και μετά τον Ιούνιο θα πρέπει να έχουμε το σχέδιο Β, το οποίο δεν νομίζω όπως το εξηγούμε τώρα να είναι παράλογο, είναι μέσα από αυτά τα εργαλεία, τα εργαλεία τα οποία δεν είναι καν πολεμικά, έτσι, ούτε Μάλιστα. εκδικητικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ανοίγουν και το δρόμο προς το διάλογο για να δούμε αν ο κύριος Ερντογάν έχει πρόθεση. Είναι και κοντά ο Ιούνιος να δούμε επιτέλους τι θα γίνει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και επειδή αναφερθήκαμε στον